η κατάσταση αυτή που ζούμε εκεί στο ρέμα, στο Γιώφυρο, είναι μια κατάσταση που έχει παγιωθεί περίπου 3,5 μήνες. Δηλαδή δεν είναι μια κατάσταση, μια ζημιά που δημιουργήθηκε και αποκαταστάθηκε και όλα είναι μια χαρά. Μέσα εκεί στο ποταμό υπάρχουν, δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες κυβικά λίμματα, τα οποία δεν έχουν απομακρυνθεί. Με το φόβο ότι υπάρχουν διαρροές ακόμα από τη ΔΕΙΑΗ, υπάρχει πάρα πολύ έντονη δυσοσμία. Δεν συζητάμε για κουνούπια, ζωήφια και διάφορα άλλα τα οποία τα βλέπουμε να περπατάνε στα σπίτια μας. Γενικά όμως είναι ανυπόφορη η μυρωδιά. Δηλαδή δεν μπορείς να κάτσεις έξω στην αυλή σου καθόλου. Αναγκάζεσαι να είσαι μέσα στο σπίτι σου, με κλειστά τα παράθυρα, καλοκαιριάτικο, να έχεις αναγκαστικά τα air condition όλη μέρα αναμένα, για να μπορείς να υποφέρεις. Και αυτό δεν είναι να μην το βιώνουμε μόνο εμείς, αλλά και τα παιδιά μας, το οποίο είναι και το πιο βασικό. Καλά, και κλεισμένος να είσαι μέσα στο σπίτι σου με air condition, τι αέρα να κυκλώσεις. Βέβαια, αυτό είναι. Δεν το συζητάμε. Είναι πραγματικά. Δηλαδή, ιδίως τον τελευταίο καιρό, είναι τελείως ανυπόφορο. Δηλαδή, αναγκαζόμαστε να φεύγουμε. Δηλαδή, να προσπαθούμε να μην είμαστε στο σπίτι μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν το συζητάμε. Εμείς αποταθήκαμε, επειδή ήμουν στους αρμοδίους, παρόλο που δεν είχαμε ιδέα δηλαδή, πώς να κινηθούμε. Ξεκινήσαμε να δούμε ποιος ήταν ο εργολάβος, ο οποίος ερχόταν εκεί πέρα συνεχώς και έκανε τις διάφορες εργασίες. Τον ρωτούσαμε τον ίδιο, ποιος του έχει αναθέσει το έργο, τι έχει κάνει αυτός, αν έχει κάνει τη ζημιά. Μας είπε για τη ΔΕΙΑΗ, μας είπε για την περιφέρεια. Σιγά σιγά προσπαθήσαμε να βρούμε μια άκρη. Ναι. Και τελικά σε ποια άκρη φτάσατε? Ποιος έχει την ευθύνη να καθαρίσει από τα τόσα κυβικά λίμματα το ρέμα, όπως λέτε? Τι να σας πω, θα σας πω ακριβώς αυτά τα οποία έχουμε ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πρώτα αποταθήκαμε στη ΔΕΙΑΗ, διότι αυτό ήταν ο βιολογικός αγωγός ο οποίος είχε σπάσει. Εμείς θεωρούσαμε ότι όλη η ζημιά ήταν στο σπάσιμο που ήταν μπροστά στο σπίτι μας. Αλλά στην πραγματικότητα μάθαμε αργότερα και μέσω δημοσιογράφων και άλλα ότι υπήρχαν και άλλες βλάβες πιο ψηλά κοντά στη Φοινικιά, οι οποίες καταλήγαν πάλι στο σπίτι μας. Και επειδή ο ποταμός σε εκείνο το σημείο σταματάει τη δηλαδή, ροή, όταν δείτε εκεί πέρα έχει γίνει αέλος από τα λίμματα αυτά, έχουν όρθει όλα σε εμάς. Οπότε μίλησαν μαζί τους. Αυτοί μας είπαν όχι, η περιφέρεια λέει, το έσπασε με τις εργασίες που έκανε του εργολάβου. Και γι' αυτό λέει, και μαλώνουμε λέει, με την περιφέρεια, μας είπε η ΔΕΙΑΗ, για το πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Τέλος πάντων, εμείς είδαμε μετά από κάποιους μήνες ότι έγινε μια αποκατάσταση των αγωγών στο σημείο που σπάσανε μπροστά στο σπίτι μας, αλλά τα λίμματα δεν απομακρύθηκαν. Ποιος είναι υπεύθυνος? Η περιφέρεια είναι υπεύθυνος, λέει, για την καθαριότητα του ποταμού. Πήραμε τηλέφωνο στην περιφέρεια, μιλήσαμε εκεί με μια προϊσταμένη, η οποία, εντάξει, δεν θα χαρακτηρίσω το ύφος με το οποίο μας απάντησε. Μας είπε ότι δεν είναι υποχρεωμένη η περιφέρεια να καθαρίσει το ποταμό, γιατί τη βλάβη είναι ο αγωγός της ΔΕΙΑΗ. Και ότι ο ποταμός, λέει, καθαρίζεται μόνο μια φορά το χρόνο και δεν καθαρίζεται όποτε θέλει ο πολίτης. Αλλά εγώ από ό,τι κατάλαβα, δεν έχουν τρόπο για να τον καθαρίσουν, δεν ξέρω. Αλλά μου φαίνεται και λίγο παράξενο στις μέρες που ζούμε. Μα εδώ τι μαζεύουμε, λέτε, κύριε Μαλανδράκη, σας απαντήσανε έτσι? Και δεν μπορούμε να μαζέψουμε λέει, τα λίμματα από τον ποταμό, να καθαρίσει, να μπορούμε να μυρίζουμε κι εμείς ανθρώπους. Τι να πω. Μάλιστα. Τώρα δεν μου λέτε, κύριε Ξυλούρη, τι θα γίνει, γιατί τα ακούτε από πρώτο χέρι και είναι και δημόσιος και καταγγελτικός ο λόγος και το ξέρετε. Όταν ένας άνθρωπος εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο και προσπαθεί να δει ποιος θα καθαρίσει και όταν με δέχεται από την άλλη μια τέτοια συμπεριφορά, αλήθεια δεν ξέρω τι να απαντήσω. Ποιος έχει την ευθύνη τελικά για να το ξεκινήσω από εκεί? Κυρία Δουλγεράκη, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση. Μωρέ, να τα βάλετε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί έχω και εγώ αρκετές ερωτήσεις. Βεβαίως. Καταρχάς, οι άνθρωποι που είναι στην περιοχή και έχουν αυτή την κατάσταση, ζουν αυτή την κατάσταση, έχουν δίκιο. Και από πλευράς μυρωδιάς και από πλευράς κουνουπιών, τα οποία η περιφέρεια έχει εργολάβο και ταραντίζει, και όπου υπάρχει πρόβλημα, έχω δώσει σε ανθρώπους και εγώ προσωπικά και η υπηρεσία τηλέφωνα για να ενημερωνόμαστε και πάνε και ραντίζουν για τα κουνούπια, γιατί υπάρχει σοβαρό θέμα. Αυτό αντιμετωπίζεται με τους ραντισμούς, τους περιοδικούς, και όταν ενημερωθούμε και μας υπάρχει μια αναφορά για το πρόβλημα των σκουπιδιών, γίνεται αυτόματα, σε μια μέρα γίνεται το ράντισμα και μειώνει το πρόβλημα. Δεν είναι το κύριο πρόβλημα αυτό, γιατί αυτό το έχουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Υπάρχει εργολαβία, δουλεύετε, βλέπετε... Μην ανακυκλώνεστε σε αυτό, πάτε παρακάτω, η ουσία είναι άλλη. Να το αφήσω λοιπόν τα κουνούπια, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε. Όχι, την αναφορά την κάνατε, αλλά μην το αναλύσουμε. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο πρόβλημα των λιμάτων που έχει γίνει τελευταίο καιρό, αρκετό καιρό. Έγινε μια ζημιά σε έναν αγωγό της ΔΕΙΑΗ που πηγαίνει την έξοδο του βιολογικού στη θάλασσα. Θα πάει
με διασπορά μέσα στη θάλασσα. Δεν πρέπει να πέφτουν στον ποταμό και έτσι είναι η λειτουργία του βιολογικού. Έσπασε. Τώρα ποιος τον έσπασε? Τον έσπασε η περιφέρεια. Να το δεχτώ, να μην το δεχτώ. Δεν έχει καμία σημασία ποιος τον έσπασε. Έσπασε. Αν γίνει ένα σεισμό και σπάσει, δηλαδή θα πούμε του σεισμού, έλα φτιάξει τον αγωγό. Για να μιλάμε λίγο λογικά. Ποιος το έσπασε? Όχι εσείς, εννοώ από αυτά που ακούω καμιά φορά. Έσπασε ο αγωγός για κάποιο λόγο. Τρύπησε ο αγωγός για κάποιο λόγο. Τρύπησε. Από φθορά, από οποιαδήποτε ζημιά. Ναι. Συμβαίνει. Αυτός που τον χειρίζεται τον αγωγό θα πρέπει να τον αντικαταστήσει, να το φτιάξει, να τον επισκευάσει. Αυτό είναι η AI, δεν το αρνείται, έτσι είναι. Καθυστερούσαν οι άνθρωποι για τεχνικούς λόγους, κατανοητά, όλα είναι κατανοητά. Ο αγωγός λοιπόν αποκαταστάθηκε μετά από αρκετό καιρό, αρκετές μέρες. Βρέθηκε και άλλη ζημιά, βρέθηκε δηλαδή και άλλη ζημιά μετά από αρκετούς ελέγχους, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, κοντά στο βιολογικό. Και αυτή η ζημιά πρέπει να αποκατασταθεί. Οπότε πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν, και νομίζω ότι είναι στη φάση που έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στον αγωγό, για να μην πέφτουν άλλα λίμματα στη θάλασσα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και από εκεί και πέρα. Λέτε δηλαδή, στάσου τώρα, γιατί εδώ το προεκταίνουμε και το πάμε πολύ πολύ παρακάτω. Δεύτερη ζημιά στον αγωγό ή μικρότερες ζημιές εξαιτίας εργασιών που γίνονται, ζημιές που εγώ θα πω μαζί με εσάς και θα συμφωνήσω με εσάς μπορεί να γίνονται. Φεύγουν τα λίμματα, όχι τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων, αλλά φεύγουν τα λίμματα και πάνε και στη θάλασσα? Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει ενημερωθεί για όλα αυτά? Οι πάντες έχουν ενημερωθεί. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, το Λιμεναρχείο. Μιλάμε, μισό λεπτό, για να μην γίνει παρανόηση. Ο αγωγός που υπάρχει στο βιολογικό καταλήγει τα λίμματα στη θάλασσα, όχι λίμματα, τα επεξεργασμένα, την εκροή του βιολογικού, το οποίο είναι, ελέγχεται και, είναι, και δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ έσπασε και πέθανε μέσα στο ποταμό. Μπορεί να κάνουμε μικρή παρέμβαση πάνω σε αυτό. Μα ένας αγωγός, θα το κάνετε κύριε Μελανθράκη, γι' αυτό είσαστε και σε παράλληλη γραμμή. Μα χρειάζονται 3,5 μήνες για να φτιαχτεί όλη αυτή η ιστορία? Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Όχι, να απαντήσετε. Διότι είσαστε στο περιβάλλον και να πάτε στη δημόσια υγεία και να πάτε και στην εισαγγελία και να πάτε και όπου θέλετε. Διότι μιλάμε για δημόσια υγεία, το ξέρετε κύριε Ξυλούρη. Όλα αυτά που λέτε τα έχουμε κάνει. Ξέρετε ότι πήγε η αστυνομία πριν μερικές μέρες και έκανε, συνέλαβε στα όρια του αυτοφόρου κάποιον υπεύθυνο της AI και μίλησα εγώ με το αστυνομικό τμήμα προσωπικά. Δεν είναι πληροφορία που μου ήρθε στον αέρα, μίλησα με τον διευθυντή του αστυνομικού τμήματος. Γιατί υπήρχε καταγγελία, προφανώς υπήρχε καταγγελία, υπήρχε αυτοψία της αστυνομίας και έγινε σύλληψη. Αυτά έχουν γίνει, τα πάντα έχουν γίνει από πλευράς ενημέρωσης. Με το λιμενάρχη, τον κύριο Δουβή, έχω μιλήσει προσωπικά ο ίδιος. Έχει πάει το λιμεναρχείο, έχει κάνει αυτοψία, πήγανε με βάρκα επάνω. Έχουν γίνει αυτές οι διαδικασίες. Η Διεύθυνση Υγείας το ίδιο. Εμείς οι ίδιοι παίρνουμε τα δείγματα και έχουμε τις αναλύσεις μας. Τις έχουμε. Πάμε και κάνουμε δειγματοληψίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε. Φαντάζομαι ότι οι αναλύσεις δεν δείχνουν τίποτα άλλο και όταν ανακαλύψαμε την Αμερική δείχνουν ότι υπάρχει μόλις η απολύματα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Πήγαμε. Από ανεπεξέργαστα. Σόφια ψάρια. Πήρα ο ίδιος προσωπικά το ΕΛΚΕΘΕ. Ο ίδιος προσωπικά, όχι ούτε καν υπηρεσία. Όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει υπηρεσία. Πήγαν οι άνθρωποι, πήραν τα δείγματα. Έχω την απάντησή τους. Είναι από ασφυξία, από παρουσία λιμάτων τα οποία καταναλώνουν το οξυγόνο μέσα στο νερό. Πρέπει να πούμε και τους όρους. Ανεπεξέργαστα λίμματα, φαντάζομαι, έτσι όπως λέει και ο κύριος Μαλανδράκης. Το ανεπεξέργαστα λίμματα είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν είναι εύκολο να αποδειχτεί. Υπάρχουν όμως, υπάρχει οργανικό φορτίο, το οποίο καταναλώνει το οξυγόνο στο νερό και τα ψάρια δεν μπορούν να ζήσουν με αυτό το οξυγόνο. Γι' αυτό ψοφήσανε. Ναι. Και υπάρχει, το έχουμε, το χαρτί, την απάντηση. Μίλησα με τον ίδιο τον επιστήμονα ξανά. Μιλάμε σε συστηματική βάση. Δεν βρέθηκε κάτι τοξικό όπως βρέθηκε σε άλλες περιπτώσεις. Είναι από ασφυξία. Είναι λοιπόν από παρουσία οργανικού φορτίου, προσπαθώ να πω και τους όρους επιστημονικά όσο μπορώ, τα οποία καταναλώνουν το οξυγόνο και υπάρχει ασφυξία, δημιουργείται ασφυξία στα ψάρια. Μάλιστα. Ωραία. Αποδεικνύονται λοιπόν όλα αυτά. Εγώ επαναλαμβάνω το ερώτημα.
με βάση την κοινή λογική. Αν θέλουν να επικοινωνήσουν και από τη ΔΕΗ μαζί μας, σας το κάνουν. Αλλά επειδή ο ένας κατηγορεί τον άλλον και επειδή... Δεν κατηγορούμε επειδή, κανένα, κυρία Ιδιαράκη. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μα δεν το ολοκλήρωσα, κύριε Ξυλούρη, μην βιάζεστε. Συγγνώμη. Και επειδή σας λένε από τη ΔΕΗ, ακούσατε τον κύριο Μαλανδράκη να λέει ότι η περιφέρεια είναι υπεύθυνη και επειδή εσείς είσαστε στο κομμάτι του περιβάλλοντος, κάλεσα εσάς. Αν θέλει κάποιος από τη ΔΕΗ να παρέμβει, μπορεί να το κάνει. 98-181-98-182, δεν έχω κανένα θέμα. Ρωτάω με βάση την απλή λογική, κοινή λογική, γιατί εμένα η κοινή λογική είναι που με ταράζει αυτή την ώρα. 3,5 μήνες. Εμένα δεν με νοιάζει αν ευθύνεται η ΔΕΗ, εμένα δεν με νοιάζει αν ευθύνεται η περιφέρεια. Εμένα με νοιάζει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες, όπως λένε και οι κάτοικοι της περιοχής, να φτιαχτεί σε χρόνο ντετέ αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για λύματα. Αν είναι ανεπεξέργαστα, αν είναι επεξεργασμένα, η ουσία είναι μία, για να μπορώ να ζήσω μέσα στο σπίτι μου. Γιατί αυτό δεν γίνεται? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το ερώτημα, όπως μου μεταφέρετε, όλων των ανθρώπων εκεί από την περιοχή που επικοινωνούν μαζί μου. Μπορείτε να δώσετε απάντηση? Βεβαίως. Γιατί δεν συνεργάζεστε αν το φτιάξετε? 3,5 μήνες περιμένετε. Σε μένα ρωτάτε τώρα? Εσάς, κύριε Ξυλούρη. Σας είπα, ο αγωγός δεν είναι δουλειά μας. Φτιάχνει αυτό που τον χειρίζεται, αυτό που τον δουλεύει. Τον φτιάχνει η ΔΕΗ. Αυτό που έχει φτιάξει, ποιος το έχει φτιάξει τώρα? Η περιφέρεια ή η ΔΕΗ? Η ΔΕΗ το έχει φτιάξει. Τον ποταμό ποιος θα καθαρίσει? Ακούστε με τώρα. Εγώ μωρέ σας ψηφίζω και τους δύο, και το Δήμο και την περιφέρεια. Και θέλω από εσάς να μου λύσετε εμένα τα χέρια και να μην μου υποβαθμίζετε έτσι το βιωτικό μου το επίπεδο. Μα το καταλαβαίνουμε, κύριε Ξυλούρη, αυτό που λέμε? Και το λέω και στη ΔΕΗ και το λέω και στο Δήμο. Μα καταλαβαίνουμε τι γίνεται? Λοιπόν, ακούστε, κυρία Δουλγεράκη. Αφού αποκατασταθεί, που εκτιμώ ότι έχει αποκατασταθεί ζημιές, γιατί δεν είναι μία ζημιά. Ο κύριος Μαλανδράκης έχει φύγει από το σπίτι του, το ξέρετε? Αυτή την ώρα βρίσκεται εκτός του χώρου του μαζί με τα παιδιά του, γιατί τα παιδιά μου λέει θα αρρωστήσουν. Αυτό μου είπε χθες. Το άκουσα σήμερα και έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Μα εμείς με τον πολίτη είμαστε. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τώρα, όποιος βρεθεί να πει. Βρείτε τα μεταξύ σας. Δεν ξέρω τι κάνετε. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο έχει συσσωρευτεί το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο, όσο είναι. Που υπάρχει πολύ μεγάλο φορτίο οργανικό στο νερό. Τεράστιες ποσότητες. Έχουμε κάνει συνεννόηση με τη ΔΕΗ. Ποιες λύσεις υπάρχουν? Που στο κάτω-κάτω δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε όμως να βρούμε λύσεις. Μια λύση είναι να υπάρξει. Μας προτείνανε. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που το ακούω, κύριε Ξυλούρη. Να το πείτε, αλλά ο τρόπος που το λέτε πραγματικά υποτιμά την νοημοσύνη μου αυτή την ώρα, έτσι. Τι θα πει αυτό? Σας υποχρεώνουν να το κάνετε? Κάνετε μια μεγάλη χάρη σε όλους εμάς για να μην με τα κουνούπια μας φάνε, τα τροκτικά μας φάνε και να μην μυρίζουμε τα σουκουά, τουά και τα λοιπά, γιατί δεν τολμώ να το πω έτσι, αλλά συλλαβιστά μπορώ να το πω, μας? Όχι, δεν είναι έτσι. Είσαστε υποχρεωμένοι και Δήμος και Περιφέρεια. Κοίταξε, αφού το λέτε εσείς, εγώ τι να απαντήσω τώρα? Σας λέω ποια είναι η κατάσταση. Εγώ σαν πολίτης σας το λέω. Σας λέω ποια είναι η κατάσταση και τι κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή νερό που στερνιάζει στο ποταμό. Αυτό είναι ένα θέμα που προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε συνολικά. Υπήρξε η πρόταση να ανοίξουμε το ανάχωμα που υπάρχει κοντά στη θάλασσα και να πάνε τα νερά στη θάλασσα. Αυτό απαγορεύεται. Γιατί δημιουργούνται προβλήματα στη θάλασσα, στους λουόμενους. Είπαμε λοιπόν στην ΔΕΗ ότι θα μπορούσαν κάποιες ποσότητες νερού να γυρίσουν πίσω στο βιολογικό από το φρεάτιο για να επεξεργαστούν. Έχουμε συνοηθεί μαζί τους ότι θα ανοίξουν από γεώτρηση να μπαίνει φρέσκο νερό μέσα, και αυτό νομίζω έχουν αρχίσει να το κάνουν, να μπαίνει φρέσκο νερό μέσα, γιατί δυστυχώς καλοκαίρι είναι και δεν βρέχει, ώστε να αρχίσει να υπάρχει αρέωση, να πηγαίνει στη θάλασσα όσο γίνεται με ένα ρυθμό που να μην δημιουργείται πρόβλημα. Είναι τεράστιες οι ποσότητες, πολύ μεγάλες, και πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο που να μην δημιουργεί πρόβλημα στη θάλασσα και να μην έχουν πρόβλημα οι κάτοικοι στην περιοχή. Μάλιστα. Χθες έφτιαξε η τελευταία ζημιά, από ό,τι μαθαίνω από τη ΔΕΗ, οι διαρροές που υπήρχαν. Ναι. Χθες προχθές, τώρα τελευταία. Ναι. Από τώρα και μετά, κανονικά, αυτή η διαδικασία της επεξεργασίας, της διαχείρισης των νερών που υπάρχουν στον ποταμό, αυτό γίνεται τώρα. Οι ποσότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Στερνιάζουν και βέβαια δημιουργούν τα προβλήματα. Πόσο χρόνο θέλει? Αυτό θα το
θα το βρούμε, θα το καθορίσει η ΔΕΙΑΗ που τη διαχειρίζεται. Θα ανοίξει η γεώτρηση, νερό τη γεώτρηση, όχι θα ανοίξει η γεώτρηση. Να πηγαίνει μέσα φρέσκο νερό, σαν να βρέχει, ας πούμε, να το καταλάβουμε έτσι, για να υπάρξει αρέωση και διάχυση των λιμάνων να καθαρίσει. Μία νοτελεία μικρή, σας παρακαλώ, και στο λίγο χρόνο που απομένει, γιατί σας αδίκησα, κύριε Μαλανδράκη, πραγματικά. Ναι. Ρωτήστε τον κύριο Ξυλούρη. Ωραία. Εγώ θέλω δύο πράγματα να επικεντρωθούμε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ναι. Το ένα είναι ότι τα λίμματα που είναι εκεί μέσα είναι σε στέρεη μορφή τα περισσότερα. Αν δείτε σε φωτογραφίες και στα ρεπορτάζ που έχουν γίνει στην τηλεόραση, θα δείτε ότι είναι πολύ πηχτά, πολύ στέρεα. Οπότε να μην μιλάμε για ανεπεξέργαστα. Σίγουρα υπάρχουν πολύ μεγάλο όγκο και. Επεξεργασμένα. Υπάρχει μεγάλο όγκο και ανεπεξέργαστα των λιμάτων. Μυρίζουμε μεθάνιο στο σπίτι μας, δεν μυρίζουμε επεξεργασμένα λίμματα τα οποία υποτίθεται ότι κάνουν και για την άδραση σε χωράφια και γαλλιέργειες. Έτσι με το συζητάμε, γιατί άμα ήταν έτσι, ένας αγρότης που θα χρησιμοποιούσε το νερό αυτό για μια καλλιέργεια δεν θα μύριζε. Και το δεύτερο είναι ότι με το να γίνουν αυτά τα έργα και τις τελευταίες φορές για να προσπαθήσουν να καθαρίσουμε κάτι μπουλντόζερ στην άκρη του ρέματος, ο ποταμός έχει μπαζωθεί τουλάχιστον 3 μέτρα στο πλάτος του. Το χειμώνα θα πνιγούμε, το ξέρετε, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Επίσης, στο κάτω μπάζεμα αυτό έχουν σκεπαστεί οι κάθετοι αγωγοί που ήταν από τα όμβρια ύδατα που καταλήγαν στον ποταμό. Είναι κάτι μεγάλες σωλήνες που από τα φρεάτια του δρόμου μας που είναι περνάνε μπροστά στο σπίτι καταλήγουν μέσα στον ποταμό και όταν μαζεύονται τα νερά της βροχής καταλήγουν εκεί πέρα. Τώρα αυτά είναι σκεπασμένα, δεν φαίνεται πουθενά. Παλιά, όταν πήγαινε στην άκρη του ποταμού, έβλεπε. Εδώ υπήρχε μια τρύπα, παρακάτω μια άλλη τρύπα και βγήκε τελικά. Τώρα με τα χώματα αυτά που έχουν ρίξει έχει σκεπαστεί. Δηλαδή, μιλάμε για σπασμωδικές κινήσεις των φορέων. Και ειλικρινά δεν ξέρω ποιος τις έφερε εκείνες τις μπουλντόζες. Η ΔΕΙΑΗ τις έφερε για να καλύψει τις διαρροές να μεθαίνονται. Η περιφέρεια τις έφερε για να καθαρίσει όσο μπορούσε τον ποταμό, αλλά παράλληλα μπαζώθηκε και 3 μέτρα ποταμό στο πλάτος. Μιλάμε για κάτι το οποίο, αν κάποιος έχει ένα σχέδιο εξ αρχής πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει, δεν κάνει αυτές τις τοποανοησίες. Ή τέλος πάντων προβλέπει να δει τι θα γίνει. Και εγώ ρωτάω το εξής. Ποιο είναι το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα και στην καταγγελία που έχει γίνει, που έχει γίνει από περίπου 50 κατοίκους της περιοχής. Την έχω. Και στον εισαγγελέα, αλλά και στο λιμεναρχείο που κάναμε και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Λιμενέγγραφο. Ρωτάμε αυτό. Ποιος θα αναλάβει, τι θα κάνει, πότε θα γίνει. Για να ξέρουμε, για να κινηθούμε και νομικά. Διότι δεν θα τα αφήσουμε αυτό έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, η απάντηση τελική, κύριε Ξυλούρη, από εσάς και με την παρατήρηση. Και με βάζει ζητήματα που είναι αρκετά σοβαρά. Ωραία. Και με την παρατήρηση ότι. Κύριε Ξυλούρη, μισό λεπτό. Ακούστε το. Και με την παρατήρηση τη δική μου ότι σας τιμά το γεγονός. Μην το σχολιάσετε όμως. Πηγαίνετε παρακάτω και δώστε απάντηση στον κύριο Μαλανδράκη. Σας τιμά το γεγονός ότι είσαστε εδώ και εκτίθεστε αυτή την ώρα και δίνετε απαντήσεις. Αυτό. Φύγετε τώρα και πάτε στην απάντηση. Η δουλειά μου είναι αυτή και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω στους ανθρώπους ότι είμαστε από πάνω, το βλέπουμε, το μελετούμε, κάνουμε ενέργειες για να καθαρίσει και καθαρίζει σε ένα βαθμό. Αν δεν σταματήσει το επιπλέον φορτίο να πέφτει μέσα, που έχει σταματήσει από όσο έχω ενημερωθεί, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Ήδη σας είπα τις λύσεις που ήδη εφαρμόζονται για να υπάρξει φρέσκο νερό, να αρχίσει να αραιώνεται, να φεύγει χωρίς επιβάρυνση στη θάλασσα. Ωραία. Λέει όμως και κάτι παραπάνω. Το άλλο το μπάζωμα που λέει είναι θέματα που θα πρέπει να τα δούμε σε ένα βάθος χρόνου, γιατί θα πρέπει να προετοιμαστούμε εν ώψη χειμώνα. Δεν είναι όμως το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι να αντιμετωπιστεί η ποσότητα του νερού που υπάρχει, η οποία σιγά σιγά φεύγει. Να σας πω, κυρία Μπιεράκη, κάτι για να το ακούσει ο κόσμος. Η ζημιά μπορεί να προκληθεί σε ένα βράδυ, η αποκατάστασή της μπορεί να είναι να τραβήξει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μην. Έχουμε κάνει ένα χρονικό ορίζοντα. Δεν μπορώ να σας δώσω, γιατί πρέπει να. Βλέπετε. Τεχνικά πρέπει να το τεκμηριώσω και δεν μπορώ να σας το πω. Πάντως δεν υπάρχει. Πείτε μου, ποιος είναι ένας τεχνικά υπεύθυνος, πείτε μου το ονοματεπώνυμο ενός τεχνικά υπεύθυνου που έχει αναλάβει τη διαδικασία αποκατάστασης. Πείτε μου έναν. Αποκατάσταση εννοείται του αγωγού. Τη κατάσταση όλη που να επανέλθει η κατάσταση στο φυσιολογικό τη. Έχουμε δώσει τον κύριο Χ. Αυτό, γιατί αυτός ξέρει και έχει τις τεχνικές γνώσεις. Δεν είναι τη δουλειά σας, είναι τη ΔΕΙΑΗ και εμείς είμαστε από πάνω να παρακολουθούμε και να συνεργαζόμαστε. Και προτείνουμε λύσεις και προσωπικά ο ίδιος προτείνω λύσεις. Το ξέρω, κύριε Ξυλούρη, έχουμε μιλήσει μαζί. Να σας πω για τη ΔΕΙΑΗ κάτι άλλο. Έχει φέρει την τεχνική διευθύντριά του εκεί και γύρισε την πρώτη μέρα που είχαν έρθει, είχατε έρθει εσείς από την υπηρεσία σας, είχαν έρθει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και είχαν εντοπίσει και τις βλάβες και τις ζημιές. Την πρώτη μέρα και ήρθε και είπε, όχι, εγώ αυτό είναι καλολογικά και εμείς στο βιολογικό έτσι μυρίζουμε, λέει.
Αυτό η τεχνική διευθύντρια είπε τη ΔΕΙΑΕ. Δηλαδή, δεν άκουσα τι είπε. Πείτε μου, έναν άνθρωπο που να είναι καταρχήν. Ότι από τη στιγμή ότι την ίδια μυρωδιά έχουν και εκείνοι οι οποίοι είναι ως εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΕ. Και αφού εντάξει την έχουν και αυτοί, γιατί διαμαρτύρονται και οι άλλοι. Εγώ έτσι θα μπορούσα να το μεταφράσω. Εγώ την απαντήσω σε αυτό. Η εκροή του βιολογικού έχει κάποιες προδιαγραφές, τις οποίες ελέγχουμε, τις παρακολουθούμε. Αν δεν υπήρχε η διαρροή, το σπάσιμο. Το τρύπημα των αγωγών δεν θα υπήρχε. Ωραία. Τέτοιο θέμα. Κύριε Ξυλουρή, για να το ολοκληρώσουμε και για να το κλείσουμε, λέμε ότι άσχετα με το αν έχει την ευθύνη η ΔΕΙΑΕ, η περιφέρεια η ΔΕΙΑΕ, ότι λέτε η ΔΕΙΑΕ που έκανε τη ζημιά, ότι παρακολουθείτε αυτή την ώρα στενά και κοντά, έτσι ώστε το πρόβλημα να λήξει άμεσα. Λέτε ότι ήδη υπάρχει σημείο διόρθωσης σε ό,τι έχει να κάνει με ό,τι πέφτει μέσα. Υπάρχουν οι εκθέσεις από το Λιμενερχείο, από το ΕΛΚΕΘΕ κλπ. Που δείχνουν το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από τη ΔΕΙΑΕ. Η ΔΕΙΑΕ, η οποία φαίνεται με το σπασμένο αγωγό εξαιτίας των εργασιών, ότι ευθύνεται και για το θάνατο των ψαριών. Επίσης τώρα λέτε και κάτι άλλο. Εσείς το παρακολουθείτε, πιέζετε, αυτό αντιλαμβάνομαι. Και σε αυτό το οποίο απαντά, σε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαλανδράκης, ότι ξέρετε, έχουν εδώ μπαζωθεί τα περισσότερα σημεία του ποταμού, 3 μέτρα, το μπάζωμα στενότερο το ποτάμι. Όπως επίσης ότι έχουν μπαζωθεί και οι αγωγοί για τα όμβρια ύδατα. Ότι αυτό είναι κάτι που σε δεύτερο χρόνο θα το δείτε άμεσα. Αυτό λέτε? Αν δεν καθαρίσει, αν η αγωγή που φέρνει τα όμβρια δεν είναι ελεύθερη, θα υπάρξει άλλο πρόβλημα. Προφανώς. Ωραία, λέτε λοιπόν ότι αυτή την ώρα επιχειρείτε στο να καθαρίσει το ποτάμι και αμέσως μετά θα γίνουν οι εργασίες. Η πρώτη προτεραιότητα καθαρίσει το ποτάμι. Μάλιστα. Και μετά βλέπουμε τα άλλα. Μία διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Και πείτε σε εκείνο τον κύριο ή την κυρία που απάντησε στον κύριο Μαλανδράκη, τι είναι αυτό τώρα που θέλετε, μια φορά καθαρίζετε το ποτάμι και εντάξει το χρόνο, ότι δεν απαντάνε έτσι σε ένα πολίτη. Γιατί αυτός ο πολίτης είναι που πληρώνει ουσιαστικά και τους μισθούς του κάθε δημόσιου υπαλλήλου. Εντάξει. Για να τελειώνουμε. Να κλείσω με αυτό, κυρία Δουλειράκη. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται. Δεν είναι συνθήκες αυτές να ζήσει ο άλλος σπίτι του. Κανένας δεν το ανέχεται. Και πολύ περισσότερο αυτοί που ζουν εκεί, που το αντιμετωπίζουν, αλλά και εμείς. Και εμείς είμαστε πολίτες. Πολίτες αυτού του τόπου είμαστε. Αν ήταν στο σπίτι μου και εγώ το ίδιο θα έκανα, ίσως και περισσότερα. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Και επειδή καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά το πρόβλημα, είμαστε εκεί και προσπαθούμε κάθε μέρα. Ξέρετε, πει κάθε μέρα. Ωραία. Μαζέψτε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα. Να καθαρίσουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαλανδράκη, θέλω και εσάς να σας ευχαριστήσω και πάντα στη διάθεσή σας, έτσι ώστε για να το βλέπουμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, κύριε Ξυλουρία. Καλημέρα σας.